Πατέρες μου και αδελφοί μου και αδελφές άρτια αφιχθήσεις, χαίρομαι που με αφορμήν την άφιξη των ιερών λειψάνων της Αγίας Ελένης και του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με όλους εσάς την εκλεκτήν αυτήν ενορίαν του Ιδαλίου, της Μητροπόλεως Κρημιθούντος. Ευχαριστώ εν πρώτης τον εκλεκτόν αδελφό μας, Μητροπολίτη Κρημιθούντος Βαρνάβα, που πολύ εκθήμως με προσκάλεσε να είμαι παρόν σε αυτήν τη σύναξη για να μιλήσω για τρεις ανθρώπους που εκαθόρισαν πολύ τη ζωή μου και τη ζωή πολλών ανθρώπων. Μαζί με τον πατέρα Μάριον, όταν πρωτοξεκινήσαμε τα προξενιά από αυτής της προσπάθειας, ήταν να μιλήσω μόνο για τον Άγιο Πορφύριο. Αισθάνομαι μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Ιακώβου, του Ενεβία, του με συγχωρείτε, ότι θα πρέπει να δούμε πλέον την προσφορά αυτών των τριών Αγίων ως των τελευταίων Αγίων της Εκκλησίας μας, συνολικά, σφαιρικά, ομαδικά. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά όσον περνούν οι μήνες και βλέπω τη σχέση των ανθρώπων με τους τρεις αυτούς τελευταίους οσίους, τους άρτια αγιοκαταταχθέντες εν εσχάτης χρόνης, νομίζω ότι θα αποβούν αυτοί οι τρεις άνθρωποι του Θεού ότι για την αρχαία Εκκλησία οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος ο Μεγάλος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γιατί λέω αυτόν τον υπερβολικόν λόγο, τον πολύ πολύ βαρύ? Διότι από ό,τι φαίνεται, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε οι χριστιανοί, οι εκκλησιαζόμενοι, εισήλθαμε εις την νέα εποχή, στην νέα τάξη πραγμάτων, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι του σκότους ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς. Υπάρχει πολλή σύγχυση σήμερα στον κόσμο. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου προηγουμένως ανέφερε μόνον έναν σύμπτωμα αυτής της σύγχυσης, την εξάρτηση των νέων μας από τις ουσίες. Μα όταν οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με τις περιουσίες που άφησαν σαν πρίκαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, ιδιαιτέρως του 20ου αιώνος, είναι πολύ φυσικό οι νέοι πλέον, χορτασμένοι και αηδιασμένοι από τους στοχασμούς, από τις ιδέες, από τις ιδεολογίες, από τις ειδονές, να καταφύγουν σε κάποιες ουσίες. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα χρόνια που εισήλθαμε δεν είναι απλά όπως το 1940, το 1960, που από τότε ξεκίνησαν κάποιες αλλαγές. Πλέον ζούμε την εποχή που επροφήτευσε ο Άγιος Παΐσιος, ότι έλεγε τότε που ήταν εν ζωή, πριν το 1994 δηλαδή, έλεγε ότι θα έρθει η εποχή, λέει, που θα χωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Αυτόν που ζούμε αυτήν τη στιγμή σε αυτόν τον ναό είναι μία εκπλήρωση, χωρίς να είναι η μοναδική βεβαίως,
αυτής της προφητείας του Αγίου Παϊσίου. Έρχεται λοιπόν εποχή που οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως οι νεότεροι άνθρωποι, θα υποχρεωθούν από την πίεση της αμαρτίας, της ανηθικότητας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως των μεγαλυτέρων, να επιλέξουν τα ουσιώδη του βίου. Και τα ουσιώδη του βίου είναι η αγιότητα. Η αγιότητα δεν είναι μια υπόθεση ξεχασμένη, όπως νομίζουν διάφοροι, αλλά είναι διαχρονική προοπτική ζωής για τον άνθρωπο. Είναι η μόνη ζωοφόρος, ελπιδοφόρα και αληθινή μαρτυρία που αντιστέκεται στα δαιμονιώδη κελέσματα της εποχής μας, αλλά και της κάθε εποχής. Είναι η μόνη πρόταση ζωής που μπορεί να φρενάρει τη σύγχρονη αποστασία του ανθρώπου, γιατί η δύναμη της είναι η αυθεντική αγάπη του Χριστού και όχι η οσφορική πτώση. Είναι η μόνη που υπενθυμίζει σε όλους τους αντίθεους, δαίμονες και πλανεμένους ανθρώπους που θέλουν την απώλεια των ανθρώπων, το Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, και ότι κι αν κάνουν δεν θα μπορέσουν να εκβάλουν τον Χριστόν από τη ζωή του κόσμου, διότι μίζον εστίν ο εν ημί ή ο εν το κόσμο, δηλαδή ο ενεργόν διάβολος. Θα ήθελα να μνημονεύσω ονόματα συγχρόνων Αγίων του 20ου αιώνος για να δούμε και να εκπλαγούμε πόσους Αγίους ανθρώπους καταγράφομαι μόνον κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνος και ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους πατέρες, σε αυτές τις μητέρες που η Εκκλησία μας, το Πνεύμα το Άγιον, ανέδειξε σε χειραγωγούς μας για τον 21ο αιώνα. Επαναλαμβάνω, ο 20ος αιώνας είναι αιώνας που μας επρίκησε με μεγάλη αγιότητα, ανάλογη του 5ου αιώνος, της εποχής δηλαδή των μεγάλων πατέρων. Αυτόν δεν πρέπει να το εξαντλήσουμε μόνον τα διορατικά του Αγίου Πορφυρίου, τα προφητικά του Αγίου Παϊσίου και τα θαυματουργικά του Αγίου Ιακώβου. Αυτόν κάτι κρύβει ο Θεός που πρέπει εμείς να το συλλάβουμε. Έρχονται τόσο δυνατά γεγονότα σε αυτόν τον αιώνα, σε αυτήν την εποχή, σε αυτές τις άμεσες επόμενες δεκαετίες, που μόνον όσοι έχουν επαφή με αυτούς τους Αγίους θα κρατηθούν στην Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να αρχίσω να μνημικάμω σαν μνημόσυνον αιώνιον σε αυτούς τους πατέρες και μητέρες που προσωπικά διέκρινα ότι είναι η πρίκα του 20ου αιώνα για τον 21ο αιώνα. Πρώτος, ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς. Ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης. Η Οσία Σοφία της Κλεισούρας. Ο Άγιος Φιλούμενος ο Κύπριος. Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Όσιος Ιάκωβος της Εύβοιας. Οι Άγιοι Γέροντες Αφιλόχιος Μακρής. Φιλόθεος Ζερβάκος. Ιερώνυμος της Έχινας. Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ευμένιος ο Λεπρός. Σοφρόνιος του Έσσεξ. Ισαάκ ο Λιβανέζος.
ο άφθορος ιερομόναχος Βυσσαρίων, η γερόντισσα Μακαρία, που μας φανέρωσεν τον όσιον Εφραίμ της Νέας Μάκρης, η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς, οι Κύπριοι πνευματικοί πατέρες, Κυπριανός και Γερμανός Σταυροβουνίου και Γαβριήλ, ηγούμενος Αποστόλου Βαρνάβα, ο ταπεινός Κανδυλαράφτης, Παναής της Λύσης, ο προφήτης της Κύπρου Χατζηφλουρέντζος από τη Μιλιάν Αμοχώστου και άλλοι πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι του Θεού, κατάλαβαν από πολύ νωρίς ότι έχουν να κάνουν με έναν Θεόν που διακαώς επιθυμεί το κατοικώναν δημιούργημά του, ο άνθρωπος να ομοιωθεί μαζί του. Κατάλαβαν ότι τα πάθη, η αμαρτία και το πνεύμα του κόσμου τούτου δεν έχουν καμία εξουσία πάνω στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο Θεάνθρωπος Χριστός κατήργησε το κράτος του θανάτου με την Αγία Ανάστασή του. Γι' αυτόν και επέλεξαν ελεύθερα να ζήσουν με τον Θεό. Επέλεξαν την μετάνοια, την προσευχή, την εγκράτεια, την ταπείνωση, την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, τη συγχώρηση, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία του Τριαδικού Θεού και έζησαν ως έσχατοι κατά το ρήμα του Κυρίου, ή της θέλει πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, και με όλην τους την ύπαρξη θέλησαν να γίνουν Άγιοι κατά την εντολή του Θεού, έσεσθε Άγιοι, ότι Άγιος εγώ Κύριος ο Θεός ημών. Αυτός είναι ο πρόλογος, ο γενικός πρόλογος που άλλα έγραψα, άλλα με φώτισε ο Θεός να πω εδώ ενώπιον σας. Τώρα, ας εισέλθω έτσι στην κύρια ομιλία, χωρίς να διαβάζω, πώς εγνώρισα αυτούς τους τρεις ανθρώπους του Θεού. Μπορεί να τα έχετε ξανακούσει, όσοι ακούετε ομιλίες μας από το διαδίκτυο. Αλλά μήπως τη λειτουργία δεν την ακούμε και την ξανακούμε, ε? Και κάθε φορά έχει άλλη γεύση, έχει άλλη χάρη και εξαρτάται και από τη δική μας πολλές φορές κατάσταση. Ο πρώτος που εγνώρισα από τους τρεις, και εννοώ, επαναλαμβάνω, Πορφύριον, Παΐσιον και Ιάκωβο, ήταν ο Όσιος Πορφύριος. Ήταν το 2001. Ήταν εποχή που τρέχαμε στους δρόμους της Αθήνας, νέοι φοιτητές τότε, μόλις είχα τελειώσει το πρώτο έτος νομικής. Και επειδή είχα και αδελφών και νεκρών στη διάρκεια του πολέμου του 1974, ούτε στρατό δεν επήγα. Αποτέλεσμα, επήγα πολύ μικρός, 18 χρονών ακόμα δεν ήμουν, για να σπουδάσω στην νομική. Εγώ, κύριε Καλλένο, όπως ίσως θα ξέρεις ή φημολογείται, δεν έπια ποτέ μου κατηχητικό. Επία ένα αλλού. Το 81 εγνώρισα τον Άγιο Πορφύριο. Το 2001 ήμουν ήδη επίσκοπος. Ναι. Έτσι είπα. Το 81, με συγχωρείς. Λοιπόν, ήμουν άνθρωπος που νεκατώθηκα με την αριστερά, χωρίς ποτέ μέσα μου να ραγίσει η πίστη των γονιών μου, αλλά χωρίς να έχω και σχέση μυστηριακή, ουσιαστική, ιδιαίτερα στον τομέα της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Πολλοί Κύπριοι της εποχής μου εγνωρίσαμε την εξομολόγηση στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί μέχρι τη δεκαετία, την πρώιμη δεκαετία του 80, οι Κύπριοι έπρεπε να πάει στην Ελλάδα
για να εξομολογηθούν πρώτη φορά. Τι έκαμνε η τότε εκκλησία, οι τότε αρχιερείς, οι τότε παπάδες, εάν εξαιρέσεις εδώ τα χωριά που ήταν γύρω από το Σταυροβούνι, μερικά εκεί στη Μαραθάσα που ήταν γύρω από την Τροοδίτισσα, οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου δεν ήξεραν την εξομολόγηση. Οι πιο μεγάλοι θα θυμάστε ότι τι εγνώριζε ο κόσμος. Να πάμε να ξαγορευτούμε, λέω. Και η ξαγόρευση δεν ήταν εξαγόρευση αμαρτημάτων. Επήγαιναν πριν το Πάσχα, πριν τα Χριστούγεννα, και τους εδιέβαζε ο παπάς δυο-δυο, τρεις-τρεις, μια συγχωρητική ευχή. Και βάζαν και κανένα σελήνη του παπά. Αυτή ήταν η σχέση των Κυπρίων και πολλών εν Ελλάδη και στην Κρήτη ακόμα, που ξέρω την Κρήτη καλά, με το μυστήριο της εξομολογήσεως, που το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι το αποτέλεσμα του συνεχούς μυστηρίου της μετανοίας. Οπότε σε αυτήν την κατάσταση είναι βρισκόμενος, κουβαλώντας όμως την πίστη του πατέρα μου και της μάνας μου και της γιαγιάς μου, της Μυροφόρας, της Σοσιωτάτης, άκουσα από κάποιο φίλο μου Ροδίτη ότι υπάρχει έξω από την Αθήνα ένας Άγιος. Άγιος, έπαθα. Εγώ νόμιζα ότι οι Άγιοι ήταν μία παλαιά υπόθεση, αρχαία ιστορία, ένδοξη ιστορία της Εκκλησίας, αλλά που ετέλειωσε. Σήμερα, λέω, υπάρχουν Άγιοι. Μου είπε αυτός ο φίλος μας ο Ροδίτης, αυτόν που είπε και ο Απόστολος, έρχου και είδε. Έλα μαζί μου, μου λέει. Και πήγαμε, θυμάμαι, στο Μίλεση, εκεί που είναι τώρα το μεγάλο ησυχαστήριο. Τότε είχε πρωταρχήσει να χτίζεται με γενικόν επιστάτη το φίλτατό μας Γεώργιον Αρβανίτην, πάλε ποτέ δικαστήν. Και βρήκαμε έναν γεροντάκι, το οποίο εκρύωνε μονίμως μέσα σε μία μπαράγκα από τσιμεντομπλόκ. Εκεί έμενε αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, μεγάλης ηλικίας τότε ο Άγιος Πορφύριος. Εγώ βασικά δεν επήγα για να ρωτήσω τίποτε. Επήγα από περιέργεια να δω πώς είναι στην εποχή μας οι Άγιοι, αφού τον είχαν όλοι για Άγιο. Ερώτησε ο φίλος μου ο Χάρης ορισμένα πράγματα προσωπικά που ήθελε τον Άγιο και μετά του είπε, χωρίς να με έχει δει, πες του ψηλού να έρθει μέσα. Επήγα μέσα. Εγώ έβλεπα γύρω-γύρω τη μικρή αποθήκη, διότι περί αποθήκης επρόκειτο. Σκεφτείτε τα τσιμεντομπλοκ, ούτε απ' έξω, ούτε από μέσα, δεν ήταν σουβατισμένα. Το μόνο που υπήρχε δείγμα μιας μικρής πολυτέλειας ήταν μια σόπα, η οποία χειμώναν καλοκαίρι να άναβε. Και άρχισε να μου λέει διάφορα, πως είναι πολύ σημαντικό, γιέ μου, να μάθεις να προσεύχεσαι καθημερινά, έχεις μεγάλο δοχείο εσύ, και άρχισε να μου πενεύει τη μάνα μου. Και μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πού ξέρεις τη μάνα μου. Και μου λέει, την βλέπω, την βλέπω. Κύριε Λέησον, λέω, μα πώς βλέπει. Δεν ήξερα εγώ τότε που διορατικά. Οπότε επήρα θάρρος και εγώ λέω, αφού όλοι έρχονται εδώ και ρωτούν προσωπικά τους θέματα, να ρωτήσω κι εγώ κάτι, ρε παιδί μου. Του λέω, γέροντα, σκέφτομαι να παρετήσω την νομική. Ήμουν πρωτοετής νομικής. Να πάω, του λέω, φιλοσοφική, ιδιαίτερος το ιστορικό με ενδιαφέρει. Ή να πάω, του λέω, θεολογία,
θεολογία μου, λέει. Του λέω, είναι τελευταία, διαβάζω πατέρες της Εκκλησίας και έχω μεγάλο πλούτο. Μου λέει, μωρέ, εσύ πρέπει να διαβάζεις Γρηγόριο Νήσις για να ταπεινώσεις τον νου σου. Μου έκαμε εντύπωση. Εγώ ούτε καλά καλά ήξερα ποιος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Μετά μου είπε, πρόσεξε να μην παρετήσεις την νομική, πρέπει να την τελειώσεις. Αυτόν το πτυχίο, μου λέει, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Θα σου το ζητήσει κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τότε μέσα μου εξύπνησε ο αντιδραστικός, ο επαναστάτης. Του λέω, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω, σαν σίβυλλα. Όχι, μου λέει, παιδί μου, εγώ δεν είμαι σίβυλλα. Οι σίβυλλες ήταν αρχαίες προ-Χριστού μάντισσες, προφήτηδες σε εισαγωγικά χωρίς Άγιο Πνεύμα, δηλαδή μάγισσες. Λοιπόν, μου λέει, όχι, παιδί μου, εγώ, μου λέει, δεν είμαι σίβυλλα. Ό,τι σου λέω με φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και τι σου λέει, του λέω, να κάνεις? Πρέπει να μείνεις στην νομική. Πρέπει να πάρεις αυτόν το πτυχίο. Με επαναλαμβάνει, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Θα σου το ζητήσει κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Σε παρακαλώ, όμηρε, μου είπε, πρέπει να μου κάνεις υπακοή. Δεν ξέρω γιατί, συγκινήθηκα. Μου λέει, είσαι και ευσυγκίνητος. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας σου. Είσαι και ενθουσιώδης και αρέσουν στο Χριστό οι ψυχές που ενθουσιάζονται. Και άρχισε να μου κάνει ετυμολογία της λέξεως ενθουσιασμός, ότι ενθουσιώδης, ενθουσιασμός είναι από το ένθεος, αυτός που έχει μέσα του Θεόν. Αργότερα σε δασκάλους, σε καθηγητές, έλεγε ότι αν θέλετε να πετύχετε με τους μαθητές σας, πρέπει πρώτα να τους ενθουσιάζετε. Και όταν τους ενθουσιάζετε, ανοίγει η καρδία και ό,τι θέλεις μπορείς να σπείρεις μέσα. Το ίδιο και οι γονείς, λέει. Ενθουσιάστε τα παιδιά σας και μετά να σπείρετε. Πράγματι, αυτό που μου είπε για την παραμονή μου στην νομική επιστήμη και ότι κάποτε θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, όταν χειροτονήθηκα επίσκοπος το Σεπτέμβριο του 1998, πριν 20 χρόνια, και η πρώτη μου παρουσία στη Σύνοδο ήταν το μήνα το Οκτώβριο, ένα μήνα ακμέσως μετά, μου έκαμε εντύπωση ότι η πρώτη μας παρουσία στη Σύνοδο, το πρώτο θέμα νημιρεσίου διατάξεως, τι ήταν? Τα σκάνδαλα του τότε Μητροπολίτη Λεμεσού Μακαριστού Χρυσάνθου, οικονομικής φύσεως. Και τότε ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος να ενεργοποιηθεί έναν άρθρο του τότε καταστατικού, το άρθρο 25, να γίνει μια τριμελή σύνοδος από τρεις ανακριτές επισκόπους, κατά ανάγκη, κατά προτεραιότητα μάλλον νομικούς. Νομικός ήταν μόνο ο Άγιος Κητίου. Προθυμοποιήθηκε και ο μακαριστός το με αργότερα Παύλος Κυρινίας και υπολείπε το ένας. Μου λέει, ο Κητίου που έκαμα διάκοση του, νεόφυτε, αφού έχει πτυχίο νομικής. Με λέω του, μα 36 χρονών άνθρωπος ένα ανακρίνω, ένα γέρο δεσπότη. Χτυπά το χέρι του ο Αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος και μου λέει, έχεις πτυχίο νομικής? Του λέω, έχω. Γιατί σιώπας? Το έχει ανάγκη η Εκκλησία της Κύπρου. Το έχω ανάγκη εγώ. Και τότε εθυμήθηκα τον λόγο Πορφυρίου που μου είπε κάποτε θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η Εκκλησία της Κύπρου. Και έτρεξαν τα μάτια μου. Μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος, με συγχωρείς, μου λέει, πρώτη παρουσία στη Σύνοδο
και κάναμε συνακλάψεις. Λέω του, αφθάδης, μακαριότατε συγγνώμη, μα δεν είναι για σένα που έκλαψα, ούτε για τον τρόπο που εμίλησες. Αλλά μου λέει, εγνώρισα έναν Άγιον, του λέω κάποτε, τον πατέρα Πορφύριο, και μου περιέγραψε αυτήν τη στιγμή, αυτόν τον διάλογο που μόλις τώρα συνέβη. Ποια ήταν η αντίδραση του απλούστατου Χρυσοστόμου του πρώτου, όταν του διηγήθηκα αυτά που μου είπε κάποτε προφητικά ο Άγιος Πορφύριος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μα έχεις την εποχή μας έτσι Αγίους? Αυτόν είναι δείγμα, πατέρες μου, που ευρισκόμασταν σε επίπεδο επικοινωνίας και γνώσης περί αγιότητας το 2000. Αυτά είναι σημαντικά να τα λέμε σαν περιστατικά, για να καταλάβουμε όλη αυτήν τη διαδρομή που συνέβηκε από το 2000 μέχρι σήμερα, μετά από την κίνηση δηλαδή αυτών των ανθρώπων, πόσο ευοήθησαν στο να συνειδητοποιήσει ο ορθόδοξος κόσμος, και όχι μόνο της Κύπρου ή της Ελλάδος. Επήγα πριν 3 χρόνια στο Λίβανο. Ξέρετε τι ήθελαν οι Ορθόδοξοι Λιβανέζοι να τους μιλήσω? Αυτά για τον Άγιον Παΐσιο, τον Άγιον Πορφύριον, τον Άγιον Ιάκωβον, τον Γέροντα Νευμένιον, τον Άγιον Νικηφόρον των Λεπρών. Αυτά ήθελα. Δεν ήθελα στοχασμούς. Δεν ήθελα ακαδημαϊκή θεολογία. Δεν ήθελα θεωρίες. Ήθελα πράκτης, κάτι πρακτικό, κάτι βιωματικό που να ενθουσιάζει την ψυχή και να ανανεώνει την πίστη. Μου είπε και κάτι άλλο όμως ο Άγιος Πορφύριος. Μου είπε, όταν τον είδα λοιπόν και έκλαψα προς στιγμής, μου λέει, του είπα με συγχωρείτε, του είπα να έρχομαι να ξομολογούμε κοντά σου τι είναι η επαφή με την αγιότητα. Ανάβει αμέσως το φυτίλι της μετανοίας. Μου λέει, όχι, όχι, όχι σε μένα, όχι σε μένα. Του λέω, γιατί όχι σε σένα? Μοιάζομαι, μωρέ, μου λέει. Να άρχεσαι, και θα άρχεσαι, μου λέει, πολλές φορές, απλά για να μιλούμε. Και στα σταυροδρόμια των αποφάσεων σου, να άρχεσαι πάντοτε να κουβεντιάζομαι. Αλλά για πνευματικόν πατέρα, προσέξτε αυτό, μόνο στον Ιάκωβον της Εύβοιας πρέπει να πας. Τότε δεν είχα ακούσει τίποτα περί Ιακώβου. Τίποτα. Και ελπίθηκα που δεν με δέχτηκε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά επειδή άκουα ότι υπάρχει μια αρετή που λέγεται υπακοή, είπα και εγώ να κάνω υπακοή. Λέω, εντάξει, λέω, να πάω στον... Πού είναι, του λέω, ο Ιάκωβος? Είναι στην Εύβοια, μου λέει, στον Όσιο Δαβίδ. Από την ώρα εκείνη όμως, άναψε μέσα μου τέτοια διάθεση να μετανιώσω για όλα μου τα λάθη, για όλα μου τα αμαρτήματα που έκαμα μέχρι τα 19 μου χρόνια, που έψαχνα επιγόντως πνευματικών, εξομολόγο βασικά. Επήγα σε έναν παπά εκεί στην περιοχή που έμενα, καλός παπάς, πήγαινε πολύ νεολαία κοντά του. Ήταν διανοητικός όμως. Τελικά ευρήκα τον πάτερ Ευμένιον τον Λεπρό, μαθητήν του Αγίου Νικηφόρου, δεν θα πω εδώ με ποιον τρόπο, δεν είναι του παρόντος, θαυμαστόν τρόπο, και άρχισα να ξομολογούμε σε αυτόν. Αλλά μέσα μου υπήρχε ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, πνευματικόν πατέρα να κάνεις τον Ιάκωβο. Οπότε ήρθε η περίοδος του Πάσχα και είπα, θα πάω στον Όσιο Δαβίδ να κάνω Πάσχα. Τότε στον Όσιο Δαβίδ ήταν μόνο 3 πατέρες.
ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Κύριλλος και ο πατήρ Σεραφείμ. Κανείς άλλος, πάτερ Γεράσιμε. Κανείς άλλος. Ούτε ήξερε πολλής κόσμος τότε το γέροντα Ιάκωβο. Σε αυτόν το Πάσχα, για να καταλάβεις, είμαστε 15 άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Εμείς οι αδέξιοι εκάναμε και το ψάλτη. Όμως, από την πρώτη στιγμή που συνάντησα αυτόν τον άρχοντα, τελείως διαφορετικός από τον Πορφύριον, ο Άγιος Ιάκωβος. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ένας, ενώ ήταν απλούς άνθρωπος, μεγαλύτερης απλότητας και από τον Πορφύριον και από τον Παΐσιο, η απλότητα του ήταν συνδυασμένη με μία μεγαλοπρέπεια. Αυτό που λέμε μεγαλοπρεπής εν τη απλότητη και απλούς εν τη μεγαλοπρεπία. Πώς σου εμίλα, πώς επερπατούσε, οι κινήσεις του, ο τρόπος που λειτουργούσε ειδικά, ο τρόπος που εξομολογούσε, ο τρόπος που έβλεπε. Όταν μάλιστα έβλεπε κάτι από το παρελθόν μας, τουλάχιστον σε μένα μου έλεγε, «Βλέπω, παιδί μου, βλέπω». Και έκαμε το μάτι του τόσο. Και έβλεπε πράγματα και του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος. Όμως, για μένα το σημαντικό δεν ήταν να έβρω ένα διορατικό, έναν προορατικό άνθρωπο. Δεν τον είχα ανάγκη. Εγώ τότε είχα ανάγκη να κουβεντιάσω με έναν πατέρα ο οποίος να με δει σαν ορφανό, γιατί στα 8 μου χρόνια επέθανε ο πατέρας μου. Στα 12 χρόνια σκοτώθηκε ο αδερφός μου στη διάρκεια του πολέμου. Ευγήκαμε και πρόσφυγες, ευτοχήναμε κιόλας. Όλα αυτά δημιούργησαν μέσα μου έναν παράπονο, έναν θυμό, τον οποίο δεν έβγαζα προς τα έξω για να μην πληγώσω τους δικούς μου, που ήταν πληγωμένοι από τα συμβάντα του βίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλωσα με μία εφηβεία, η οποία εφηβεία κουβαλά τα δικά της, σύν αυτά που προαναφέρα. Και έπρεπε να τα διαχειριστώ. Εκατάφερα να σιωπήσω, να μην εκρήγνυμαι, αλλά από όλη αυτήν τη σιωπή της εφηβείας και το παράπονο, δημιουργήθηκε μέσα μου πρόχειρος θυμός που μέχρι σήμερα βγαίνει από στιγμή σε στιγμή. Μου είπε ο Άγιος Πορφύριος, αυτό ξέχασα να σας το πω, ότι κοίταξε, μου λέει, κάποτε εσύ θα γίνεις πατέρας της Εκκλησίας. Τι πατέρας, μου λέει, θα γίνεις με αυτόν το θυμό που έχεις? Πρέπει να βρεις πατέρα, παιδί. Και ο πατέρας σου, μου λέει, από εδώ και πέρα θα είναι ο Ιάκωβος της Εύβοιας. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο βαθιά έβλεπε ο Άγιος Πορφύριος μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και μπορούσε να διακρίνει την βαθύτερη ανάγκη, όχι την επιφανειακή, την βαθύτερη ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Και μου έμεινε μέσα στο αυτήν αυτό που είπε, «Τι πατέρας θα γίνεις αν προηγουμένως δεν ζήσεις την πατρότητα?» Αν με ρωτήσετε τι κατάλαβα τότε, ενόμισα, πάντα Σπυρίδωνά μου, ότι να παντρευτώ και να κάνω κοπελούθια και να είμαι και εγώ πατέρας 2-3 παιδιών. Πού να ξέρα τι με περίμενε. Οπότε πάω με όλα αυτά στις αποσκευές της ψυχής μου στον Μέγαν Πατέρα Ιάκωβο. Ας κάνουμε μια παρέθεση εδώ. Κάποτε ερώτησα τον διάδοχον του, ο Σιώτα, τον πατέρα Κύριλλον. Του λέω, δεν μου λες πατέρ Κύριλλε, ποιον νομίζεις είναι το μεγαλύτερο χάσμα του γέροντος Ιακώβου?
Άλλοι του λένε ότι βγάζει δαιμόνια και έβγαζε δαιμόνια. Άλλοι λένε ότι η προσευχή του είναι η πιο θαυματουργική προσευχή όλων των συγχρόνων Αγίων. Άλλοι λένε ότι έχει κρυφό διορατικών και προορατικών και είχε. Τι νομίζεις εσύ? Μου λέει, τίποτα από όλα αυτά. Το μεγαλύτερο χάρισμα του γέροντά μας είναι η πνευματική πατρότητα. Τα χάσα. Λέω, μα υπάρχει έτσι χάρισμα? Ή εσείς, σας ερωτώ, ακούσατε ποτέ σας κάποιον να σας πει ότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η πνευματική πατρότητα ή η μητρότητα? Διερωτηθήκαμε ποτέ γιατί όλοι οι ιερείς έγγαμοι και άγαμοι ονομάζονται πατέρες? Διερωτηθήκαμε γιατί οι ηγουμένισσες στα μοναστήρια τα γυναικεία λέγονται μητέρες? Λέμε υπέρ της μητρός και καθηγουμένης της ιεράς μονής. Γιατί λέγονται μητέρες? Γιατί ο αρχιερέας υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, λέμε, η πρώτη του ιδιότητα είναι πατέρας και ύστερα αρχιεπίσκοπος. Οπότε όταν άκουσα ότι το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Ιακώβου είναι η πατρότητα, αναπαύτηκα. Και το έλεγε ένας άνθρωπος που τον εζούσε καθημερινά, ο πατήρ Κύριλλος. Διότι αυτόν είχε ανάγκη η ψυχή μου. Δεν είχα εγώ ανάγκη να μου κάνουν πολλή ψυχογραφία. Μου την έκαμε ο Πορφύριος, διότι συνέχιζα μετά να πηγαίνω στον πατέρα Πορφύριο. Και ήταν ο καλύτερος ψυχαναλυτής. Τώρα έρχονται μερικοί να εξομολογηθούν. Μου λέει, ξέρεις, κάνω ψυχανάλυση 3 χρόνια. Του λέω, κρίμα στα ριάλια σας. Στον Πορφύριο την έκαμε σε αυτήν την ψυχανάλυση μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά έβλεπε ο άνθρωπος. Το ίδιο και στον Ιάκωβο, το ίδιο βεβαίως και στον Μέγαν Παΐσιο. Τώρα επιστρέφουμε στην πατρότητα, που είναι και το Κύριο που ήθελα να θίξω, αρχίζοντας από την πατρότητα του Αγίου Ιακώβου. Όταν εμείναμε μόνοι μας στο εξομολογητάριο με τον πατέρα Ιάκωβο, άρχισε να με βλέπει όχι στο πρόσωπο, εδώ στην καρδία. Και μου έλεγε, τι έχεις παιδί μου εκεί, τι έχεις παιδί μου εκεί, έτσι που μιλούσε με τόνο, με ύφος. Του λέω, τι έχω, και έκανα έτσι, τι έχω. Μου λέει, βλέπω, μου λέει, πίκρα. Βλέπω θυμόν, βλέπω μεγάλον παράπονο. Τι σου έκαμε, παιδί μου, ο Χριστός? Και έχεις παράπονο και θυμόν με τον Χριστό μας. Τότε κατάλαβα γιατί με έστειλε ο Πορφύριος σε αυτό. Άρχισα να κλαίω. Με άφησε, ησύχασα και μου είπε, γιατί έχεις αυτόν το παράπονο? Και του είπα, εσύ γέροντα τι θα έκαμνες εάν στα 8 σου χρόνια έχανες τον πατέρα σου, στα 12 σου τον μεγάλο σου αδελφό, έβγαινες και πρόσφυγας και φτώχυνες κιόλας. Τι θα έκαμνες εσύ, του λέω, θα σου είναι ευχαριστημένος? Εμένα με βόλεψε, του λέω, ο θυμός, το παράπονο και η πίκρα. Αλλά πιο πολύ, του λέω, είναι το ερωτηματικό που έχω μέσα μου. Γιατί ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο του αδελφού μου του Πέτρου στα 24 του χρόνια? Και ενώ πήγε στον πόλεμο, δεν σκοτώθηκε τη διάρκεια του πολέμου, αλλά λίγες μέρες μετά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, 22 Αυγούστου του 1974. Μου λέει, θα κάνω προσευχή και ό,τι μου δείξει ο Θεός θα σου πω. Πάντως να ξέρεις, μου λέει, για κάθε θάνατον υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός λόγος που τον επιτρέπει
ο Χριστός. Αργότερα, πατέρες, όταν έγινα ιερέας και κάμναμε την απόλυση των κηδιών, τι λέει η απόλυση των κηδιών? Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως Θεός. Και τότε κατάλαβα ότι ο Θεός είναι που παραχωρεί ή που ευδοκεί έκαστον θάνατο. Και πόσο λάθος είναι που πάμε να παρηγορήσουμε ανθρώπους που έχασαν παιδιά, που έχασαν συγγενείς, ιδιαιτέρως νέους. Και τους λέμε, μα ξέρετε, έναν του Θεού τούτον που συνέβηκε. Και κάνουμε τον δικηγόρο του Θεού, ενώ ο Θεός θέλει άλλος να φύγει στα 4 του, άλλος στα 14 του, άλλος στα 54 και άλλος στα 104. Αλλά γιατί θέλει τον κάθε άνθρωπο σε συγκεκριμένη ηλικία, ο Θεός έχει έναν πολύ ειδικό λόγο που μόνο οι άνθρωποι, οι θεοφόροι, μπορούν να εισέλθουν σε αυτόν τον λόγο. Πέρασαν, μου είπεν και άλλα, να μην σας κουράζω, πολλά. Πραγματικά ένιωσα εκείνη την ώρα ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Και αυτός όμως μου έδειξε εμπιστοσύνη, φροντίδα. Με ρώτουσε συνεχώς για τα μαθήματά μου. Έμαθεν όλα τα μαθήματα που είχα για το επόμενο εξάμηνο. Του είπα ότι έχουμε δύσκολο μάθημα που λέγεται ενοχικό δίκαιο. Όμηρέ μου, τι είναι ενοχικό δίκαιο? Κάτσε τώρα να εξηγήσεις ενός απλού ανθρώπου τι είναι το ενοχικό δίκαιο. Όσο μπορούσα του εξήγησα. Λοιπόν, πηγαίνω στην Αθήνα. Γράμμα. Αγαπητέ μου Όμηρε, προσεύχομαι για το ενοχικό δίκαιο. Βλέπει ο Θεός τον αγώνα σου και θα σε ανταμείψει, παιδί μου. Ο πατέρας σου, πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης. Τα χάσα. Λέω, μπράβο, είδες ο ηγούμενος, ένα μου στέλνει και γράμματα. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μία σχέση, μία ωραία σχέση. Ότι έχω άνθρωπο που με σκέφτεται. Δεν είμαι μόνος μου. Οπότε άρχισε να καλύπτει αυτή η έγνοια του πατρός Ιακώβου, η εκ του μακρόθεν φροντίδα, ακόμη και χρήματα να μου στέλνει, με προσκυνητές που πήγαιναν. Το ψυχολογικό γενόν. Προσέξτε το αυτό που λέω. Το ψυχολογικό γενόν της απουσίας του πατέρα από τα 8 χρόνια μέχρι τα 20. Όταν μου λένε μερικοί, από πότε έμεινες ορφανός, τους λέω, από τα 8 μου χρόνια μέχρι τα 20. Τι λες, μου λέει, μέχρι τα 20, μετά αναστήθηκε ο πατέρας σου? Τους λέω, μετά βρήκα πατέρα αναστημένον. Άρα, για μένα η ορφάνια εδιήρκησε 12 χρόνια. Αλλά ήταν χρόνια δύσκολα, πικρά χρόνια. Τα περιέγραψα αδρομερός προηγουμένως. Μετά από 6 μήνες, επήγαν κάτι κοπέλες, τώρα οι δύο είναι μοναχές, και τους είπεν, το ψηλόν των Όμηρων των Κύπριων, τον βλέπετε? Ναι, τον βλέπουμε. Να του πείτε να έρθει να του πω κάτι για τον αδερφόν του, τον Πέτρο. Ήρθαν οι κοπέλες, μου το είπαν, επήγα, τον είδα. Τι μου είπε? Ο αδερφός σου, μου λέει, ο Πέτρος, αγάπησε καμιά Εβραία? Του λέω, ναι, είχε πάει στο Τελαβίβ και σπούδασε 2 χρόνια και αγάπησε μια Εβραία. Γιατί? Λέει, παιδί μου, είχε να αποφασίσει εσένα και τη μάνα σου να σας έπαιρνε στο Τελαβίβ. Και αν πηγαίνατε εκεί, θα γινόσαστε Ιουδαίοι στο θρησκευτό. Ενώ, παιδί μου, εσύ θα γίνεις ιερωμένο πρόσωπο. Σε κάθε Θεία Λειτουργία θα μνημονεύεις τον Πέτρο. Και θα χαίρεται ο Πέτρος εις των ουρανών και εσύ επί της γης.
Η μάνα σου θα ζήσει πολλά χρόνια. Πράγματι, η μάνα μου εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, 94 ετών. Και θα έχει και αρετήν αυτή, μου λέει, μεγάλη ενώπιον του Θεού. Και θα χαίρεται που τα παιδιά της επαρέμειναν κοντά στο Χριστό. Διότι αυτό είναι το σημαντικό, παιδί, να παραμείνουν τα παιδιά κοντά στο Χριστό. Οπότε, επιστρέφοντας πίσω, ερώτησα τη μάνα μου και μου λέει, ξέρεις, η Εβραία που αγάπησε ο Πέτρος μας δεν ήταν τυχαία. Ήταν κόρη του αρχιραβίνου του Τελ Αβίβ. Αυτοί παντρεύονται. Τότε κατάλαβα γιατί κινδύνευε η πίστη μας και πως ο Θεός προνοεί, προβλέπει και προλαμβάνει και αυτά που εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με το κοντόθωρο συναισθηματικό μας και αισθητικό μας κόσμο. Έρχεται ένας άνθρωπος του Θεού και μας δίνει μια όραση μέσα στην αιωνιότητα και σου λέει, κοίταξε, εάν δεν έγινόταν αυτό, θα έχανες την πίστη σου και θα έχανες την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προπτική μας. Όχι να ζήσουμε 80 χρόνια, 100 χρόνια. Και χτες την Κυριακή είναι τιμήσαμε τον κύριο Κώστα, τον πρωτοψάρτη της Ευρύχου, 100 χρονών. Και ψάλλει ακόμα. Πόσα χρόνια να πάει ακόμα? Ακόμα 5, ακόμα 10. Εν δυναστείες ευρισκόμενος κατά τον Δαβίδ, θα πεθάνει πάλι. Άρα το ζήτημα είναι να βρούμε έναν πατέρα που να μας πείσει ότι η προπτική μας δεν είναι τα πολλά χρόνια, τα χρόνια πολλά, αλλά η αιώνια ζωή. Και ένα πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι να πείσουμε τον εαυτό μας πρώτα και τους νεότερους στη συνέχεια για την προπτική και την επιθυμία και τον πόθο της αιώνιας ζωής. Οπότε, κοντά στον Όσιον Ιάκωβο, πρώτον εγέμισαν τα κενά τα ψυχολογικά και μπόρεσε σιγά σιγά να αρχίσει να με καθοδηγεί για το θυμόν, για διάφορα άλλα πάθη που είναι γεμάτη η καρδία μου. Άρχισα να ακούω λέξεις που δεν τις ήξερα τότε. Ιδιαίτερος τη λέξη «να είμαστε σπλαχνικοί, παιδί μου», μου έλεγε. «Να μην είμαστε σκληροί». Εγώ δεν ήξερα τι είναι η εσπλαχνία. Και μου έλεγε, τι είναι η εσπλαχνία, του έλεγα, γέροντα. Να, μου λέει, όταν δω κάτι που πειράζει τους ανθρώπους, εδώ, μου λέει, τα σπλάχνα μου συστρέφονται. Και τότε κατάλαβα πόσο δίκιο είχε η μάνα μου όταν της έλεγαμε κάτι και πονούσε, που έλεγε, Παναγία μου την κοιλιά μου. Και δεν καταλάβαμε γιατί έπιανε την κοιλιά της όταν επονούσε. Ήταν γιατί εσπλαχνίζεται. Και η εσπλαχνία έχει σχέση με τα σπλάχνα. Επίσης ετώνιζε συνεχώς την διαρκή μετάνοια. Καθημερινά, μου λέει, να φέρνεις στο νου σου ποιον είναι το μεγαλύτερο πάθος που έχεις. Πες είναι ο θυμός, σε άλλον είναι η ζήλια, σε άλλον είναι η φιλαργυρία, σε άλλον είναι μια μορφή φιλιδονίας. Λοιπόν, και να βλέπεις και να λες πώς ενεργεί σήμερα αυτόν το πάθος με τον Ανδρέα, με τον Λεόντιο, με τον Δημήτρη, με την Ιρούλα, με τον Κωνσταντίνο, με το άμεσό σου περιβάλλον. Πόσο θυμός σου επηρεάζει τους πλησίων σου. Το κριτήριο αυτών των ανθρώπων, αν θέλετε, περισσότερο και από το πώς πληγώνω τις εντολές του Χριστού, ήταν πώς πληγώνω τον πλησίον μου, τον συνάνθρωπό μου.
Να πω και κάτι από τον Άγιον Παΐσιον και να ολοκληρώσω για να βάλετε ερωτήσεις. Εάν ο Άγιος Πορφύριος για μένα ως πατέρας ήταν ο χειραγωγός προς τον πνευματικό πατέρα και το άλλο το σημαντικότερο, ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε τα μυστικά κλειδιά της ψυχής μου, εάν ο Άγιος Πορφύριος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν του άνοιγα τα βαθύτερα επίπεδα της ψυχής μου, μια φορά συνέβηκε να ευωδιάζει όλο το δωμάτιο και του λέω, μα τι ευωδία, βγαίνει από πάνω σου. Μου λέει, όχι, δεν είναι από πάνω μου που βγαίνει. Και όχι να πας τώρα έξω, μου λέει, και να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Όταν γίνεται, μου λέει, καθαρή εξομολόγηση, έχω μερικά λείψανα Αγίων εδώ, και τα λείψανα, μου λέει, πώς θα χαρούνε. Όταν ένα λείψανο χαίρεται, ευωδιάζει. Και επειδή χαίρονται, μου λέει, που κάνεις τώρα καθαρή εξομολόγηση και δεν σε νικάει ντροπή, αλλά νικάς την ντροπή, γι' αυτό και τα λείψανα που έχω εδώ ευωδιάζουν. Κοιτάξτε τρόπο δηλαδή που σε ενεθάρρυνε να δεις και πιο πολλές βρωμιές μέσα σου. Ακόμα και τα λείψανα που είχαν εκεί σε ενεθάρρυνα με την ευωδία, όχι να αυτοεπαινείσαι, αλλά να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και έτσι να εισέρχεσαι σε βαθύτερη διάσταση της μετάνοιας. Ο Άγιος Ιάκωβος, αντιληφθήκατε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος και τα ψυχολογικά κενά εκάλυψε και έβαλε ένα θεμελιόν για να μπορέσουμε να χτίσουμε και ακόμα χτίζουμε και χαλούμε, δόξα τω Θεώ, αυτόν τον πολύπαθον εαυτό μας και αυτήν την πατρότητα που εκ των υστέρων έγινε και αρχιερατική πατρότητα. Τώρα ο Άγιος Παΐσιος, για μένα πάντα μιλώ, είχε μια άλλη διάσταση. Ο λόγος του εξ αρχής προς εμέ και σε άλλους ήταν προφητικός. Λένε μερικοί, μα τι έπαθεν ομόρφου και ασχολείται με προφητείες και με σημεία των καιρών. Είναι γιατί εγνώρισε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Για αυτούς η προφητεία τι ήταν? Ήταν η όραση του μέλλοντος. Του μέλλοντος του προσωπικού μου, του προσώπου σου, του τόπου σου, του κόσμου ολόκληρου. Άρα ένας Άγιος δεν βλέπει μόνον αυτά που βλέπουμε εμείς. Ο συγκεκριμένος Άγιος Παΐσιος, η πρώτη του επαφή που επήγα, και είναι καλά να το ξέρετε σαν Κύπριοι που είμαστε, μόλις με είδε, μου λέει, έλα εδώ εσύ ο ψηλός, μου λέει, και με πήρε πίσω από το κελί, έκαμε έναν ορθογώνιο, το εμοίρασε από τη μέση σε δύο τετράγωνα και μου λέει, δύο αυλές. Τώρα εγώ 20 χρονών, τι δύο αυλές, του λέω. Όταν θα κάνεις μοναστήρια, τα μοναστήρια, μου λένε, έχουν δύο αυλές. Μία βατή σε όλους και μία ανάβατο σε όλους. Θα έρθει η εποχή, μου λέει, που ο κόσμος θα κρεμαστεί από τα μοναστήρια. Αλλά και τα μοναστήρια πρέπει να κρατήσουν μία σχετική ησυχία. Γι' αυτό μου λέει, οι δύο αυλές θα υπηρετούν η μεν άβατο στην ησυχία των μοναχών, η δε η άλλη, η βατή σε άντρες και γυναίκες, την επικοινωνία, την ιεραποστολή, την ενίσχυση των πιστών υπό των μοναχών. Και του λέω, καλά θα κάνω γερόντα εγώ έτσι πράγματα? Όχι τώρα, μου λέει, αργότερα, όταν θα γίνεις επίσημο πρόσωπο. Όχι τώρα, γέ μου, μου λέει, ύστερα. Οπότε κατάλαβα ότι είχα έναν άνθρωπο απέναντί μου που δεν ομιλούσε στον όμηρον, όπως ελεγόμουν τότε. Εμιλούσε στον νεόφυτο, σε κάποιον άλλον, που ούτε εγώ τον είχα δει ακόμα, σε έναν άλλο μου εαυτό.
Οπότε άκουα σαν το παλαβό και μου είπε και άλλα που ακόμα θα γίνουν. Μου είπε αυτόν το σπουδαίο που πρέπει οι Κύπροι να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Μου λέει να ξέρετε το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι πολιτικό, είναι πνευματικό. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι, μου λέει, να πάτε στην Κύπρο να κάνετε βάσεις πνευματικές. Σε άλλους είπε να κάνετε και άλλα σταυροβούνια. Και αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις βάσεις. Ήταν βέβαιος για την ελευθερία της Κύπρου. Την περιέγραφε μέσα από συγκεκριμένες ανακατατάξεις που άρχισαν και γίνονται από τη Συρία, ότι αυτά όλα θα καταλήξουν σε μία μεγάλη δόξα της Ορθοδοξίας παγκόσμια, σε μία μεγάλη εγχείρηση του ελληνισμού που θα είναι πολύ επώδυνη και γίνεται. Και το ζουν οι Ελλαδίτες αδελφοί μας περισσότερον από μας. Και για την Κύπρο, ότι όλα αυτά θα καταλήξουν στο τέλος στην ελευθερία της. Αυτόν δεν είναι, πατέρες μου και αδελφοί μου, πατρότητα. Πατρότητα δεν είναι μόνο κάτι που με αφορά εμένα ή το εγώ μου. Αυτό που αφορά τον τόπο μου, την οικογένεια μου πρώτα, μετά είναι την πατρίδα μου και μετά τον κόσμο ολόκληρο. Και όπως μου λέει μια σύγχρονη γερόντισσα ευλαβεστάτη, η γερόντισσα της Αττικής, που αξίωσε ο Θεός να έχουμε μια ζεστή επικοινωνία, μου λέει να πεις του κόσμου πρώτα να προσεύχονται τις νυχτερινές ώρες «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ύστερα να βγαίνουν από το «με» και να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την οικογένειά μου, εσείς την αδελφότητά μου», μετά «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την πατρίδα μου», διότι κινδυνεύει η πατρίδα μας σήμερα και η μικρή Κύπρος και η μεγάλη Ελλάδα, και ύστερα, επειδή δεν είμαι θα εθνικιστές αλλά πατριώτες, να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον κόσμο σου», και να πονεί η καρδιά. Κοιτάξτε οι Άγιοι πως ανοίγουν σιγά σιγά το εγώ τους. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ζει την αγιότητα του Θεού, η εμπειρία κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους πλέον είναι φωτιστική και αγιαστική, και αισθάνομαι ότι προσωπικά, αν έχω ένα διακόνημα να κάνω ενώπιον σας και ιδιαιτέρως στα όρια της Μητροπόλεως μου, και το κάνω χάρη τη Θεού 20 χρόνια κάπως αδέξια, αλλά γίνεται, είναι την εμπειρία μας σε αυτούς τους ανθρώπους του Θεού να την μεταφέρουμε σε εσάς. Διότι το θεωρώ αμαρτία μας, ιδιαιτέρως των σημερινών αρχιερέων, να ακούμε ότι έγινε η αγιοκατάταξη ενός Πορφυρίου, ενός Παϊσίου, ενός Ιακώβου, και να μην ξέρουμε ποιος είναι ο Ιάκωβος, να μην ξέρουμε ποιος είναι ο Παΐσιος, να μην ξέρουμε ποιος είναι ο Πορφύριος. Αυτό είναι αμαρτία όχι δική σας, δική μας. Των επισκόπων πρώτα και ύστερα των ιερέων. Εάν θέλουμε, πατέρες, σήμερα να είναι αξιόπιστος ο λόγος μας ενώπιον των σημερινών, συγχρόνων, μοντέρνων ανθρώπων, πρέπει να είναι λόγος για τους σημερινούς, τους συγχρόνους Αγίους. Μου είχαμε εντύπωση οι αραβόφωνοι του Λιβάνου που οι σφαίρες πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Σε κάθε σπίτι που επήγα υπήρχε η εικόνα ή η φωτογραφία του Αγίου Παϊσίου. Όλοι είχα διαβάσει το βίο του.
ήξεραν πάρα πολλοί για τον Πορφύριο και αρκετοί για τον Ιάκωβο. Και ακούω σε πόλεις της Ελλάδας ότι άκουσαν τελευταία που έγινε η αγιοκατάταξη του γέροντος Ιακώβου και δεν ήξεραν ποιος είναι ο Ιάκωβος. Και κοιτάξτε το Πατριαρχείο των Οικουμενικών που το κρίνομαι πολλές φορές εμείς οι υπερορθόδοξοι αυστηρά. Όμως έχει ορθόδοξα κριτήρια περί αγιοκατατάξεως. Ποιους αγιοκατάταξε? Εκτός από τους τρεις προαναφερθέντες, τη Σοφία την Ασκήτησα, τον Νικηφόρον τον Λεπρό, τον Άθιμον της Χίου. Ποιος τους ήξεραν αυτούς? Πολύ λίγοι τους ήξεραν. Και όμως το Πατριαρχείο έχει αίσθηση. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Έχει αισθητήρια. Όταν σου λέει «Για μας αυτός είναι Άγιος», τι σημαίνει? Να το πω στα αγγλικά. «Look at me», «Για κοιτάξτε με», αυτό λέει το Πατριαρχείο. Ασχοληθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Η ζωή του είναι ζωή Αγίου Πνεύματος και η ζωή του πρέπει να γίνει ζωή σας. Στην Κύπρο έχουμε μία ροπή προς το θαύμα. Είμαστε και πολύ πονεμένοι. Κατακτητές πηγαίνουν έρχονται και τώρα χάρη τη Θεού έχουμε. Έπεσε πολλές φορές η μύτη μας. Οπότε βλέπω ότι εύκολα οι Κύπροι αγαπούν την αγιότητα και οι νέοι της μπορεί να διαφορήσουν εάν κάνεις έναν κήρυγμα για τον Απόστολο Παύλο, αλλά για αν κάνεις μία ομιλία για τον Άγιο Παΐσιο, κάνουν τόσα αυτιά. Να την ακούσουν. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτιά για τον Παΐσιο να φτάσουν στον Απόστολο Παύλο. Είναι ευθύνη μας αυτή. Και είναι ευθύνη και όλων των παρόντων, όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχονται πάρει μυρωδιά του Αγίου Πνεύματος. Τελειώνοντας, να πω αυτό που μου είπε κάποτε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος. Είμαστε στην κουζίνα, την παλιά κουζίνα του Οσίου Δαβίδ. Έξω στην αυλή τα δύο πούλουμαν. Το έναν από τη Σπάρτη θυμάμαι, το άλλον από το Βόλο. Η δική μου ευθύνη ήταν να μετρώ καφέδες. Μου είπε ο Πάτερ Κύριλλον, μου έλεγε, μόλις ζεις έναν πούλουμαν, έναν πούλουμαν σημαίνει 55 καφέδες. Θα βάζεις τη μαΐρισσα και θα μετράς, μου λέει, ως εδώ είναι 55 καφέδες. Τους έκαναμε όλους μέτριους. Είδα δύο πούλμαν, έβαλα διπλάσια δόση. Ο γέρον Ιάκωβος εκάθετος στη γωνιά της κουζίνας. Μια κουζίνα μικρή, λίγο πιο μεγάλη από το ψαλτήρι. Ούτε με ρώτησε, ούτε τι κάμνεις. Άρχισε και μου έλεγε, ξέρεις ομοιρέ μου, ήμουν όμοιρος ακόμα, λαϊκός. Εψες παιδί μου, που έκανα την προσευχή μου, ήρθεν ο διάβολος και εμιμήτων και έκαμνε τη φωνή του Πάτερ Κύριλλου για να με ξεγελάσει. Εν τω μεταξύ εγώ να μετρώ ένας καφές, δύο καφέδες, τρεις καφέδες. Αυτός να λέει για το διάβολο που τον επίραξεν, για τους αγγέλους που είδε στη λειτουργία, που είπεν του Οσίου Δαβίδ, που του είπεν ο Οσίος Δαβίδ. Λοιπόν, εγώ να μετρώ καφέδες. Οπότε σε μια στιγμή, λόγω της οικειότητας που αναπτύξαμε πλέον, του λέω, γέροντα, είναι δύο πούλμαν έξω. Πρέπει να βγείτε να τους χαιρετήσετε. Αυτοί δεν ήρθαν, του λέω, μόνο για να πιούν καφέ. Ήρθαν για σας. Να πάρουν την ευχή σας. Το ξέρω, μου λέει, το ξέρω. Και συνεχίζει. Και λέει διάφορα, τα οποία διάφορα, αν τα έγραφα, θα εκδίδαμε τώρα έναν best seller.
Λοιπόν, εγώ η έγνοια μου, αφού ο ίδιος μας έμαθε, η έγνοια σας να μην είναι τα θαύματα, μας έλεγε, αλλά ο συνάνθρωπος. Επομένω η έγνοια μου ήταν οι άνθρωποι, οι φιλοξενούμενοι που ήρθα. Του λέω, Γιώργαντα, μήπως με συγχωρείτε, του λέω, όπως λέτε και εσείς τακτικά, μήπως πρέπει να πάτε έξω. Παίρνει τα σοβαρά και μου λέει, κοίταξε Όμηρε, εγώ δεν μιλώ στον Όμηρο, εγώ μιλώ στον μελλοντικό επίσκοπο της Κύπρου. Επάγωσα. Ας τους καφέδες, μου λέει. Θα τους κάνω πατήρ Κύριλλο σε λίγο. Και του λέω, Γιώργαντα, μα γιατί επιμένετε, σε ευχαριστώ, του λέω, που με εμπιστεύεσαι έτσι. Αλλά γιατί επιμένεσαι, του λέω, συνεχώς να μιλούμε για αυτά τα υψηλά πράγματα. Διότι, παιδί μου, όταν φτάσεις εσύ σε μέση ηλικία, πάνω τα 50 δηλαδή, τώρα είμαι 56, θα είναι τόση σκοτεινιά στον κόσμο, τόση σύγχυση, που θα χρειαστούν πατέρες να φωτίσουν τον κόσμο, να του πούν τι είναι ορθόδοξον και τι δεν είναι ορθόδοξο, τι είναι αληθές και τι είναι ψεύδος, τι είναι άγιον και τι είναι δαιμονικόν. Και δεν θα μιλούν, παιδί μου, τότε. Λίγοι θα μιλούν. Εσύ θέλω να μιλάς. Τότε κι εγώ εμπήκα στη συχνότητα του και του λέω, και τι να λέω του κόσμου? Να μην λες πράγματα δικά σου. Τι να λες του κόσμου? Κοιτάξτε πώς με ταπείνωσε. Δεν έχεις και τίποτα δικό σου να τους πεις. Λοιπόν, θα λες αυτά που είδες την Αγία Γιαγιά σου, πώς εκτιμούσεν τη λαϊκή ευσέβεια της πρωτινής Κύπρου, των πρωτινών γιαγιάδων και παππούδων, της Αγίας Μητέρας σου. Ό,τι σου είπε ο Άγιος Πορφύριος, ό,τι σου είπε ο Αγιότατος Παΐσιος, ό,τι έζησες στον Ευμένιο, μου λέει, του λεπροκομείου. Αν είδες κάτι καλό και σε εμάς εδώ και στο Χαζόν Ιάκωβον, όπως αποκαλούσε τον εαυτόν του συχνά, να λες και για μας. Κοίταξε, παιδί μου, μου λέει, την εποχή, μου λέει, που θα χρειαστεί να μιλήσεις, θα είσαι λίγο πάνω από τη μέση ηλικία και θα είσαι ένας αναπτήρας, ο οποίος αναπτήρας δεν θα είναι δικός σου, θα είναι δικός μας. Θα είναι ο αναπτήρας της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του Πορφύριου, του Παΐσιου, του Ευμένιου και του Χαζού Ιάκωβου. Εσύ πρέπει αυτόν τον αναπτήρα να τον κρατάς. Και όταν βλέπεις ανθρώπους που θέλουν λίγο φως, οι άνθρωποι τότε θα τους φτάνει και το λίγο φως, το φως ενός αναπτήρα. Το μόνο, μου λέει, που θα κάμνεις εσύ είναι να κάμνεις έτσι. Και έκαμε την κίνηση του αναπτήρα. Το μόνο που θα είναι δικό σου είναι να ανάβεις τον αναπτήρα τον δικό μας. Και εμείς απόψε εδώ δεν είπαμε κάτι καινούριο. Πολύ πιθανόν να απογοήτευσα το φίλτατο μου πατέρα Μάριον. Ήθελε υψηλή θεολογία Πορφυρίου. Αλλά νομίζω, πάτερ μου, ιδιαιτέρως η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου θα γίνει πιο σαφής όταν τελειώσουν οι μεγάλοι πόλεμοι που άρχισα και θα μεγαλώσω. Μέχρι τότε να κρατηθούμεν από την υπομονή αυτών των ανθρώπων και από την πίστη τους. Και όπως έλεγε ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Γέρον Σοφρόνιος του Έσσεξ, έλεγε μια πολύ ωραία προσευχή, την οποία σας παρακαλώ να την κάμνετε, ιδιαιτέρως από εδώ και πέρα,
που όλες οι χώρες θα δοκιμαστούν. Έλεγε, «Χριστέ μου, δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων». Όσον και να σας φαίνεται αυτός ο λόγος απλός, είναι βαθύτατος. Έρχεται ώρα που η υπομονή που έχουμε, που νομίζουμε πως έχουμε, από κληρονομικότητα ή που αποκτήσαμε με τα χρόνια, θα φτάνει. Ακούτε, θα φτάνει. Έρχεται ώρα που η πίστη που νομίζουμε πως έχουμε, η πίστη της μάνας μας και του πατέρα μας και του παππού μας και της γιαγιάς μας, θα φτάνει. Ένα χρειαστεί η πίστη των Αγίων. Γι' αυτόν παρακαλώ την αγάπη σας, κοντά σε άλλα που προσεύχεστε, προσθέστε και αυτόν, τουλάχιστον αυτά τα άμεσα επόμενα χρόνια. Χριστέ μου, δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και με αυτόν τον τρόπο θα είμαι θα μέσα στην πίστη Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, Σοφρονίου, Ευμενίου και όλων αυτών των ανθρώπων του Θεού που μας εχάρισε ο 20ος αιώνας ως πρίκαν για να φωτίζουμε τη ζωή μας εις τον 21ο αιώνα. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας, ο Πάτερ Μάριος να είναι κάπως εδώ να τα συντονίζει τα των ερωτήσεων. Κοίταξε, η πόρτα είναι μία. Είναι η μετάνοια. Δεν έχουμε μετάνοια, πώς θα μπορέσουμε να ταπεινωθούμε? Και υπάρχει νόμος, όπως ξέρεις, στο Ευαγγέλιο, πνευματικός νόμος, που λέει «Παν ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Άρα, ο τρόπος να ταπεινώσω τον εαυτό μου, και όχι όταν πάω να ξομολογηθώ καθημερινά, όπως περιέγραψα προηγουμένως, είναι η καθημερινή επιμελημένη μετάνοια, ξεκινώντας και βλέποντας το κυρίαρχο πάθος που έχω μέσα μου. Και εσύ άλλον πάθος έχεις, ο διπλανός σου άλλο, ο παραδίπλα άλλο, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είπαμε πώς ενεργεί αυτόν το πάθος για σένα, για τους πλησίους σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, με αυτούς που συναναστρέφεσαι, που εργάζεσαι, πώς τους επηρεάζει, τι λογισμούς γεννά, τι επιθυμίες γεννά. Είναι πολλή δουλειά του, τι ξέρεις. Καθημερινά να έχεις αυτόν τον προσανατολισμό της μετάνοιας. Και όταν ο Χριστός μας δει ότι υπάρχει αυτή η επιμελημένη μετάνοια, μου λέει και ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, ο θροκαθαριστής, που ξέρει και καθαρίζει τον εαυτόν του, μου λέει, μου λέει, δεσπότη μου, μετά τα 50, βάλε και 60, λαρί μου, εν Κυπρέος. Ο Θεός μου λέει να μας δω και ένα δώρο, αφού κάνουμε υπομονή τον εαυτό μας. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, μετανιώνω, ξανακάμνω τα ίδια, ξαναμετανιώνω, ξανακάμνω τα ίδια. Κάμνω πιο λίγα, κάμνω πιο πολλά, αλλά ξαναμετανιώνω. Δεν χάνω το κουράγιο μου. Μαθαίνω την υπομονή μέσα από αυτήν τη διαδικασία και γύρω στα 50, τα 60, μας δίδει ο Θεός αυτόν που διαβάζουμε στο απόδειπνο «Και δόρισε ημίν γρήγορον νουν, σόφρον αλλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών». Λοιπόν, μέχρι τότε, για τη δεύτερη ερώτηση, μέχρι να έρθει αυτόν το δώρο του γρήγορου νου, του σόφρον αλλογισμού, της καρδίας της νύφουσας. Η νύφουσα καρδία είναι αυτή που είναι καθαριστήριο, που είναι πλυντήριο, που καθαρίζει συνεχώς τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες μας,
μέχρι ο νους να βρει τόπον κατοικίας, μόνιμης κατοικίας. Μέχρι τότε το άγχος θα συνοδεύει την ύπαρξή μας. Τα άλλα όλα μπορούν να σου πουν άλλοι, άλλα. Είναι τεχνικές. Αν θέλουμε να απελευθερωθούμε από το άγχος και από όλα αυτά τα νευρωτικά συμπτώματα, δεν έχουμε παρά να ασχοληθούμε με την επιμελημένη καθημερινή μας μετάνοια. Και τότε θα έχουμε λιγότερο άγχος. Θα είναι διαχειρίσιμο. Και θα βλέπουμε και την συνεχή παρουσία του Χριστού μας μέσα στη ζωή μας. Μόλις σκεφτούμε κάτι θα μας το στέλνει, καλό πράγμα. Μόλις ποθήσουμε κάτι κατά Θεόν θα μας το πραγματοποιεί. Και τότε θα διαπιστώσουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο: ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεστε. Όταν δεν ζητούμε κατά πρώτον την Βασιλείαν του Θεού που έρχεται, επαναλαμβάνω, διά της καθημερινής επιμελημένης μετανοίας, τι περιμένουμε για το άγχος και τα νεύρα και τις φωνές? Θα τα έχουμε. Θα τα έχουμε όχι σαν τιμωρία, σαν ευκαιρία για να ταπεινωθούμε, μπας και μετανοήσουμε επιτέλους αληθινά. Τι είπε ο Άγιος Παΐσιος για το μέλλον της Κύπρου? Είπα προηγουμένως, ξεκάθαρα είπε ότι θα ελευθερωθεί η Κύπρος μέσα από έναν πόλεμο που θα γίνει όχι στην Κύπρο αλλά στις γειτονικές μας χώρες. Ήδη ξεκίνησε αυτό στη Συρία. Αυτό θα επεκταθεί και ήδη τώρα είμαστε στα πρόθυρα της επέκτασης. Ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, να μην πω το όνομά του, μας είπε ως σημείο να έχουμε την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι είδους πτώσεις είναι αυτή? Δεν μας είπε, πτώση πάντως, θα φύγει δηλαδή από την εξουσία. Και το άλλο σημείο είναι θα χτυπήσουν οι Εβραίοι την Περσία. Όταν μας τα είπαν αυτά ήταν το 2011. Όταν τα λέγαμε αυτά μας έβγαζαν χαζούς, υπερβολικούς, μερικοί μας είπαν και πλανεμένους. Είτε που συνήθεια, καλή μου κυρία, είτε από ανάγκη, εκκλησία να πάμε. Και μόνον το σώμα μας να το κουβαλήσουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, παίρνει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, εάν είσαι και εσύ σαν εμένα λίγο καταθλιπτική και μαραζάρα, λοιπόν, αποκλείεται να με σου δώσει ο Θεός λίγη χάρη, αφού είναι να πάει μια πονεμένη ύπαρξη, δεν είναι έτσι, έσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα μη βάζουμε προϋποθέσεις του Θεού. Ό,τι θέλει, όσο θέλει, όπως θέλει, καν θέλει, καν μη θέλει. Είπε κάποτε και η μάνα του Αγίου Ιακώβου, όταν της είπε, έβρεχε συνέχεια, ήταν μικρό παιδάκι ο πατέρ Ιακώβος, και λέει της, μάνα, πάλι βρέχει? Και τι του απάντησε η Αγία Θεοδώρα, η μάνα του? Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Εσύ θα πάσεις στη λειτουργία σου με ό,τι έχεις μέσα σου. Με πολύ μυαλό, με κούφιο μυαλό, εσύ να πας. Το μόνο, λέει έναν κύριε Λέισον, μέσα σου βλέποντας τα χάλια σου, τα λάθη σου, τα πάθη σου. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε μετανιωμένοι στη Θεία Λειτουργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός όρασης των προβλημάτων της ψυχής μας, των παθών της ψυχής μας,
τόσο πιο μεγάλη, πιο μεγάλο δοχείο δημιουργείται μέσα στην ψυχή και γεμίζει περισσότερον η ψυχή από ενέργεια, από χάρη του Θεού. Άρα μην ψάχνεις ποιος είμαι. Μπορεί να μην ξέρεις καλά-καλά ποιος είσαι, να νομίζεις ότι είσαι κάτι, είτε πολύ ψηλά είτε πολύ χαμηλά. Απλότητα. Όπως είμαι, Θεέ μου, έρχομαι. Να νιώθουμε τη λειτουργία το σπίτι μας, τον Θεό μας, τον Πατέρα μας. Πώς τελειώνει στο τέλος η Θεία Λειτουργία? «Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθεσαι τον επουράνιο Θεό, Πατέρα και λέγειν». Και λέμε το Πάτερ ημών. Είναι έτσι? Αφού είναι Πατέρας μας, έχουμε δικαίωμα να πάμε με ό,τι έχουμε μέσα μας. «Αυτόν έχω, Θεέ μου, αυτό σου έφερα, συγχώραμε, ελέησέ με». Αυτή είναι απλότητα. Τώρα, για την κατάθλιψη που είπες. Κοίτα, ένα θα σου πω που άκουσα κάποτε που τον Πάτερ Ανανία τον Κουστένη, ένα σοφόν άνθρωπο, πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος είπε τι είναι η κατάθλιψη. Δεν άκουσα πιο ωραίων ορισμών, ούτε από ψυχιάτρους, ούτε από ψυχολόγους, ούτε από πνευματικούς. Είπε, η κατάθλιψη είναι αξόδευτος αγάπη. Η κατάθλιψη είναι αξόδευτος αγάπη. Αγάπη που έχω μέσα μου και δεν την εμοιράστηκα με τους συνανθρώπους μου, ιδιαιτέρως με αυτούς που είναι κοντά μου. Ο εγωκεντρισμός μου δεν με άφησε. Το θέλημά μου, η ιδέα που έχω για τον εαυτό μου, δεν με άφησε να μοιραστώ την αγάπη που μου έδωσε ο Θεός, που μου έδωσαν οι γονείς μου, η κληρονομικότητά μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν έτσι αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, ότι έχω αγάπη την οποία δεν την εσκόρπισα, εγώ λέω τακτικά, αν μπορούν μερικοί που έχουν κατάθλιψη και δεν τους καθυλώνει, διότι υπάρχει κατάθλιψη που σε βιδώνει, πας στην πολυθρόνα. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα, ούτε να μαϊρέψεις, ούτε να κάνεις πέντε βήματα. Όταν όμως δεν είναι αυτή η βαριά κατάθλιψη και είναι η πιο ελαφριάς μορφής, ένας τρόπος που εφεύρα, αν με ρωτάς, μέσα από τις συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου και Ιακώβου, είναι να πηγαίνω σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να τους κάνω λίμ παρέα. Κάνε ένα γέρον στη γειτονιά μας ή στο γυροκομείο, κάνε έναν φτωχόν άνθρωπον, κάνε έναν κακομάζαλον που λέμε στην Κύπρο, να πάω να του κάνω λίμ παρέα, να του κάνω και καμιά δουλειούα, να του πάρω μια γκρέμα, να κάτσω μαζί του. Το κυριότερο, να καθίσω μαζί του. Το θεωρώ πολύ σημαντικό τούτο. Είναι ένας τρόπος να αρχίσω να αγαπώ, χωρίς να το τέρμα, για να βγω έτσι από τον εαυτό μου. Είπα κάτι έτσι που τη δική μου μικρή εμπειρία. Μάνα μου, ο Άγιος Παΐσιος 3003 είπε, να πω έτσι τρία τα οποία εμένα με βοηθούν ιδιαιτέρως από τον Άγιον Παΐσιο. Το ένα που μου είπε, να χωρίζεις, γέ μου, την προσευχή σου, την καθημερινή προσευχή σου, σε τρία έτσι σε τρία κομμάτια. Το ένα να είναι να προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Το άλλο να προσεύχεσαι, το δεύτερο, να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, να διαθέτεις χρόνο για άλλους ανθρώπους, αρρώστους, που έχουν προβλήματα, διαστευμένους τώρα, γεμάτος ο τόπος. Εν διαστάσει ανθρώπους και παιδιά που θέλουν προσευχή από εμάς.
Και το τρίτο μου λέει να έχεις χρόνο για τους κεκοιμημένους. Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Η γιαγιά μου η Μυροφόρα επροσεύχε τον ανάμιση ώρα μνημονεύοντας ονόματα και κοιμημένο. Ποιος της τα είπε τα πράγματα, ούτε Παΐσιον είδε, ούτε Πορφύριο. Λοιπόν, εμπορούσε αυτή η γυναίκα να πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ? Πες, άμα ανάμιση ώρα μου έλεγε, τι λέω, μα πώς μνημονεύεις? Μου λέει, γειτονιές, γειτονιές. Και το χωριό μας ήταν κατεχόμενο, ναι. Και πήγαινε με τον νου της στην τάδε γειτονιά. Ποιος εκατοικούσε? Ο τάδε. Δημητρίου, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Ελένης, Βασιλικής, Ειρήνης, Άννας. Μετά, το επόμενο σπίτι, ποιοι εκατοικούσαν? Και ξεκινούσαν και έλεγε, Φιλαρέτου, Ευλαμπίας, Εφροσύνης. Και μνημόνευε. Λοιπόν, η μία μεγάλη συμβουλή, την οποία προσπαθώ έτσι να την πω και να την μεταφέρω στους ανθρώπους μας, είναι αυτή η τρισυπόστατη προσευχή. Το δεύτερο, πάλι για την προσευχή, ήταν «Εάν δεν πονέσεις, εάν δεν συμπονέσεις, μεν προσευχηθείς». Για τον Άγιον Παΐσιο η συμπόνια ήταν πολύ σημαντική. Δηλαδή, επίσης έλεγες του, «Σε παρακαλώ, κάμε προσευχή για τον Δημήτρη». Σου έλεγε, «Τι έχει?» Του είπα, «Σκλήρυση κατά πλάκας». Εντάξει, φτάνει. Του λέω, «Καλά, γιατί θέλεις να μάθεις?» Και μου λέει, μου λέει, «Αν δεν πονέσω», μου λέει, «η προσευχή μου δεν θα βγει πάνω από τα κεραμίδια». Το θεωρούσε πολύ σημαντικό τη συμπόνια. Βεβαίως, να ξέρουμε ότι η συμπόνια και η εσπλαχνία, αδέρφια δίδυμα, είναι καρποί της μετανοίας. Το τρίτο που από τον Άγιο Παΐσιο είναι μία θαυματουργική προσευχή. Και λέω θαυματουργική προσευχή που μου είπεν κάποτε, διότι βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι που την εφαρμόζουν με παίρνουν τηλέφωνα από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ελλάδα, βλέπουν μεγάλη ωφέλεια. Και δεν είναι δική μου προσευχή, είναι προσευχή της Εκκλησίας, την οποία όμως απομόνωσε ο Άγιος Παΐσιος και την έλεγε στις πιο δύσκολες του στιγμές. Επήγα κάποτε και του είπα, όπου πάω, του λέω, μου λένε για το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, την ευχή. Εμάς, του λέω, ο Γέρον Ιάκωβος, όταν τον ερώτησα για την ευχή, μου είπε, παιδί μου, να λες και Θεοτό και Παρθένε, να λες και Πατερημά και την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ. Λοιπόν, και πολλά Πατερημά να λες, και Χριστέ το φως του αληθινών, και Βασιλεύ ουράνιε, να έχει ποικιλία η προσευχή σου. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να το λες. Αλλά είναι δώρον, μου είπε, είναι δώρον αυτόν που ονομάζουν πολλοί ως νοερά προσευχή. Τώρα, μου λέει, αυτό δεν σου κάθεται? Έτσι μου είπε. Του λέω, όχι. Του λέω, κάτι άλλον? Και μου λέει, κοίταξε, εγώ, μου λέει, για τις δύσκολες ώρες, λέω, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Αυτό να λες, μου λέει, στις δύσκολες σου ώρες. Και όσα κομποσκήνια και να κάνεις, όση προσευχή, πάντα να τελειώνεις με δοξασμό στην Αγία Τριάδα. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Αυτή είναι όλη η Εκκλησία, αγαπητέ μου. Πώς ξεκινά η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επικαλούμενη δηλαδή το τριαδικό όνομα. Έτσι. Αυτά από τον Άγιον Παΐσιο. Με τα μέλη ανήχεν ο Ιούδας. Ο Ιούδας, όταν επρόδωσε τον Κύριο και πήρε τα 300 αργύρια, ελθώνησε αυτόν, λέει, απελθώνα πήξατο. Εμετεμελήθην. Με τα μέλια τι σημαίνει?
γιατί να το κάνω εγώ αυτόν το πράγμα. Αυτόν είναι η μεταμέλεια. Εσύ μέσα της εγώ. Δεν αντέχω εγώ. Γιατί να κάνω εγώ έκτρωση. Λέω μια γυναικεία μεταμέλεια που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες. Και δεν αποενοχοποιούν τον εαυτόν τους. Όλος ο καθολικισμός χρησίμου της δυτικής κουλτούρας, δεν λέω εκκλησίας, κουλτούρας και νοοτροπίας, είναι βασισμένος πάνω στη μεταμέλεια. Η μεταμέλεια είναι καρπός των ενοχών. Γιατί εγώ, νομίζω είμαι σαφής σε αυτό. Η μετάνοια είναι αποτέλεσμα σχέσης με τον Χριστό μου, τον Θεό μου, τις εντολές του Χριστού μου, του σταυρωμένου Ιησού μου, του αναστημένου Ιησού μου, που δεν τον εσεβάστηκα, που τον επίκρανα, που τον, δεν τον υπάκουσα. Ε? Και πώς λες του αντρός σου που τον αγαπάς, συγγνώμη άντρα μου, ας πούμε, για τούτον που είπα και πλήγωσα τη μάνα σου. Δεν είναι έτσι? Αν είπες μια κουβέντα για την πεθερά σου. Λοιπόν, γιατί θέλεις να μην ελερωμένη η σχέση σου με τον άντρα σου, η καρδιά σου, ο νους σου, η σχέση σου. Το ίδιο είναι με τον Χριστό. Άρα η μετάνοια είναι αποτέλεσμα αγάπηση στον Χριστό. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Χριστό και τις εντολές του και τους βίους των Αγίων, που τι είναι οι βίοι των Αγίων. Άκου τι μου είπε ένας Τουρκοκύπριος, αβάφτιστος, που θέλει να βαφτιστεί όμως. Δεσπότη μου, λέει, την επόμενη φορά μου να ρέξεις που δαμέ, μένει κάπου στον πενταδάχτυλον αυτό. Φέρ μου έναν εφηρμοσμένον Ευαγγέλιο. Εφηρμοσμένον Ευαγγέλιο, λέω, τι σημαίνει? Ξέρω εφηρμοσμένα μαθηματικά. Εφηρμοσμένον Ευαγγέλιο δεν ξέρω. Και μου λέει, όταν κάποιος πάρει στα σοβαρά το Ευαγγέλιο και προσπαθεί να το εφαρμόσει, κάμνει λάθη, ξαναπροσπαθεί, κάμνει λάθη, ξαναπροσπαθεί. Πώς λέγεται τούτος? Όταν μου λέει τελικά καταφέρει και εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, λέω, του λέγεται Άγιος. Λέει, μου θέλω τη ζωή ενός Αγίου. Και του πήρα το βίο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Λοιπόν, η μετάνοια έχει βάση την αγάπη στον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Όσον εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο του, δηλαδή τις εντολές του, τόσο διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε, ότι συνέχεια κάνουμε λάθη. Θέλω, αλλά σε θέλω λίγο. Οπότε αρχίζεις να μετανιώνεις. Γιατί εθύμωσα του Γιώργου, γιατί εζήλεψα το Χριστάκι, γιατί εσκέφτηκα έναν κακό λογισμό για την ειρήνη. Η μετάνοια, ένα χαρακτηριστικό της, είναι συγκεκριμένη, δεν είναι αφηρημένη. Είναι για συγκεκριμένη πράξη, για συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δάκρυα και τα λοιπά, αυτά είναι δώρα. Δεν θέλω να μιλούμε για τα δώρα. Δεν είναι εγώ που τα δύο, είναι ο Θεός, όποτε θέλει. Τελειώνοντας, για να μην υπάρξουν άλλες ερωτήσεις, θα σας διαβάσω μόνο μια παράγραφο, η οποία έχει πολύ ελπίδα. Και το πιστεύω 100% αυτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγον καιρό θα ακούμε ότι ο τάδε παπάς στο τάδε χωριό βγάζει δαιμόνια. Ο άλλος παπάς έχει αματικό χάρισμα. Ο τάδε ηγούμενος έχει το χάρισμα να σου διδάσκει την μετάνοια. Ο άλλος ζωγραφίζει εικόνες που μυροβλίζουν. Ο άλλος εξομολογεί με τις ώρες. Ο άλλος ποιμένει εις νομάς σωτηρίους. Ο άλλος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης. Ο τάδε λαϊκός έχει το χάρισμα να παρηγορεί ανθρώπους.
η τάδε γυναίκα έχει το χάρισμα της προσευχής και της υπομονής και των δακρύων και πολλοί θα είναι αυτοί που με τα χαρίσματά τους θα οικοδομούν την Εκκλησία. Το πιστεύω αυτό και εύχομαι να το πιστεύσετε κι εσείς και να το δείτε. Κάθε καλό να έχετε.